Αυτό που λέει. Λέει Wreck the Eternal Tyranny. Πρέπει αυτή τη στιγμή στην αρχή τη. Ελπίζω να μην πάει αιώνια, αλλά αν πάει αιώνια, λέμε Wreck. Είναι πολιτικό το μήνυμα βασικά. Εντάξει, υπάρχει μια. Ναι, μπράβο. Υπάρχει μια κατάσταση λίγο περίεργη, τη βιώνουμε όλοι στο πετσί μας, μην πω πουθενά αλλού. Και είναι περίεργα τα πράγματα. Οπότε. Είναι ζόρικο. Γράψαμε κι εμείς ένα άλμπουμ ανάλογο. Διαλύστε τα γιατί θα μας διαλύσουν βασικά σε τέτοια φάση. Κάπως έτσι. Η γενική κατεύθυνση είναι αυτή. Αλλά έχει και, έχει και άλλα θέματα μέσα. Έχει και ιστορικά, έχει και διάφορα. Έχει το Oedipus Rex. Ο Ειδίποδας είναι ο Ειδίποδας. Γνωστή ιστορία. Μας άρεσε και τη βάλαμε. Τώρα τα υπόλοιπα όντως είναι κοινωνικοπολιτικά. Έχουν θέματα που ασχολούμαστε χρόνια με αυτά τα θέματα. Προς τώρα γίνανε πιο έντονα και. Πιο επίκαιρα θα λέγαμε ναι. Τώρα. Δηλαδή ανέκαθεν ναι. Εμείς τέτοια θεματολογία είχαμε. Κάτι λίγο με κάτι πολέμους στα χρόνια των αιώνων. Κάτι, χωρίς να είμαστε πολεμόφιλοι και πολεμοχαρείς, μην παρεξηγηθούμε γιατί τώρα πρέπει να προσέχεις τις τελευταίες μας. Μας πείραζε ο πόλεμος, ρε παιδί μου, και το είχαμε γράψει τραγούδια. Άμα διαβάσεις τους τοίχους θα δεις ότι όντως αρκετά τραγούδια μας πειλάνε για πόλεμο, αλλά. Κόντρα. Ναι. Δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται. Αυτό τώρα απλά είναι πιο επίκαιρο. Όταν γράφαμε, ξέρω εγώ, το Last Command και όλα αυτά, κάποτε ήταν, ξέρω εγώ, μπορούσε να το πεις επικό ιστορικό τραγούδι. Τώρα είναι των ημερών. Έτυχε. Μακάρι να μην τύχε, αλλά έτυχε. Αυτή η συνεργασία ξεκίνησε από το... την κιθαρίστα τον οποίο λείπει αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι πέντε από γνωριζόμασταν... πέντε, έτσι βλέπεις. Ναι, ναι. Γνωριζόμασταν χρόνια. Και ξαφνικά γύρω στα... 2008, ξαναβρεθήκαμε. Πάνω που εμείς δεν είχαμε drummer βασικά και ήρθε μια μέρα ο Θανάσης και λέει έχω ένα φίλο που παίζει drums και εμείς μεταξύ τότε φαντάσου ότι είχαμε κάνει μερικές πρόβες με ηχογραφημένα τύμπανα. Σε αυτή τη φάση ήμασταν, τόση τέτοια απελπισία ας πούμε έτσι. Δεν βρίσκαμε drummer προς τα δυνά. Είχα προλάβει 2-3 πρόβες που είχαμε κάνει. Δεν υπήρχε πουθενά drummer και Sky Meet ένα φίλο, ο Θανάσης και λέει έχω ένα φίλο που έχει ένα drummer που παίζει τύμπανα τέλος πάντων και άμα θέλετε ελάτε. Του λέμε εντάξει, τον δοκιμάσαμε και διάφοροι. Επειδή πέρασαν διάφοροι και του λέγαμε εντάξει, βγάλε το torture και όταν το έχει έτοιμο, λέει να το παίξουμε. Εντάξει, ήρθαν 2-3 παίξανε το. Δεν ξέρω ποιο, τίποτα. Και είδα το κάθισε και το έπαιξε με τίποτα. Ωραία, βρήκαμε drummer, yeah. Θέλω να σου πω όταν το πρώτο είδα, λέω. Μαλάκα, τι να παίξει αυτό. Εγώ το πραγματικά χωρίς πλάκα. Το βλέπω και είχα μπει στο στούντιο προτελευταίο νομίζω. Και είχα λίγο την πόρτα, βλέπω κάτω στα τύμπανα, όπου λέω καινούριο φρούτα για να δούμε. Άντε να δούμε τι ξέρεις, πιτσιρικά, το βάζουμε κάτω και πέρα, ένα-δύο τσουκ μπαίνουμε. Το μάθες αυτό, πάμε το επόμενο, ένα-δύο τσουκ μπαίνουμε. Και τα παίζω όλα καρφί, και λέω έλα το. Κάτσε κάτω. Ωραία, πρόσληψη ή κατά πάντα έτοιμος. Και εμένα την πρώτη φορά που μου είδε ο πέμπτος να πούμε που λείπει τώρα, γυρνάει και μου λέει, ξέρεις να παίζεις γρήγορα δίκασα. Του λέω εντάξει, πάμε του λέω μια φορά απέξω και βλέπουμε. Πιστεύω και ότι οι απορίες όλων των υπολείπων λύθηκαν, έτσι. Έτσι ήρθε ο Τάκης. Ο Κώστας ήρθε τελείως αλλιώς. Είμαστε στη διάρκεια που ηχογραφούσαμε το δεύτερο δίσκο. Το δεύτερο, τι λέω. Τον τελευταίο δίσκο, τέλος πάντων. Είχαμε τελειώσει. Είχαμε τελειώσει. Είχαμε τελειώσει εκτός από φωνές. Εκτός από φωνητικά. Ναι, το δίσκο είναι πολύ μικρό. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Στάθης από το στούντιο, τέλος πάντων, και μας λέει. Ψάχνετε ακόμα και τραγούδι στείλουμε εμείς. Όχι, απλά ψάχνουμε, παρακαλάμε τον κόσμο όλο. Λέει, έχω ένα πετσιρικά που θέλει να γράψει και να κάνει και ένα ράλι. Εντάξει, του λέμε, τα έχεις εκεί τα τραγούδια, βάλ' το να τραγουδήσει και φέρε μας demo. Και φέρε ένα demo, ας πούμε, α, λέμε, ωραία γαμό. Πόσο σου πήρε να γράψεις? Το δισκό. Ναι. 8 μέρες. Τίποτα, δηλαδή, είχαμε φάει γαμό την ταλαιπωρία ως τότε για να γράψουμε, να βρούμε τραγουδιστή και τελικά τα γράψα αυτός 8 μέρες.
Λέμε, αλλά δεν προσλαμβάνεσαι. Και τελείωσε βασική. Κάποιος ο οποίος έχει το κοινό νου και αισθάνεται τα βασικά πράγματα που αισθάνεται ένα ανθρώπινο νου, σίγουρα επηρεάζεται από τα πάντα. Εντάξει. Από εκεί και πέρα είναι κατά πόσον μπορείς να τα βάλεις λίγο στην άκρη, γιατί μουσική είναι διασκέδαση. Εμείς διασκεδάζουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 20 χρόνια. 25, πόσα χρόνια διασκεδάζουμε. Λοιπόν, party animal. Ναι. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, καταρχήν εμάς δεν μας μπορεί να μας πτωήσει, να πει ότι σταματάμε για οποιοδήποτε λόγο. Μπορεί να μας τραβήξει λίγο πίσω, να μας δυσκολέψουν κάποια πράγματα που μας εμποδίζουν να παίξουμε, ή μπορεί λόγω της οικογενειακής μας κατάστασης να θέλουμε να το τραβήξουμε λίγο πίσω, να έχουμε δώσει πιο πολύ βάρος στην οικογένειά μας τώρα πλέον που είμαστε μεγάλα παιδιά και έχουμε οριμάσει αυτό. Λοιπόν, αλλά γενικότερα ποτέ δεν σταματάμε. Ό,τι και να γίνει, δηλαδή δεν πρόκειται να σταματήσουμε τίποτα, καμιά Παναγία. Βασικά, νομίζω, δεν ξέρω αν συμφωνούν και τα καινούργια μέλη εδώ πέρα, αλλά τουλάχιστον οι δυο μας είμαστε από το. Εντάξει, εγώ από. Άστο. Και αυτό από το 93-96, πότε έχει έρθει. 93. Εγώ νομίζω ότι σε εμάς τουλάχιστον η κρίση λειτουργήσε πιο βολικά. Δηλαδή τώρα υπάρχει χρόνος. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Καταλαβαίνεις. Και όχι μόνο υπάρχει χρόνος, αλλά υπάρχει και πιο πολύ λύσα. Γιατί το είδος που παίζουμε heavy metal κλασικό με λίγο ταχύτητα γκαμπαγκούπα τραβάει. Δηλαδή το σηκώνει ο οργανισμός του. Καταλάβεις τι λέω. Όσο πιο οργισμένος είσαι, τόσο πιο πολύ θα χώσεις. Εγώ νομίζω. Και για μας. Για εσένα σίγουρα. Καλά, για εσένα σίγουρα. Εμείς έχουμε περισσότερο χρόνο. Δηλαδή κάποια στιγμή περάσαμε και την περίοδο μας, ας πούμε, που δεν θα μπορούσαμε να παίξουμε, ας πούμε, γιατί ο ένας είχε δουλειά και όταν τελείωνε το Έλληνο σε δουλειά ξεκίνησε το Αλληνού, ας πούμε. Και δουλεύαμε όλη μέρα σε διαφάσεις. Τώρα ήρθε η Άγια Κυβέρνηση και μας είπε: Παιδιά, πολύ δουλέψατε. Ήρθε να ξεκουραστείτε. Αράχτε και θα ασχοληθείτε με αυτό που γουστάρετε. Έχουν και ένα καλό σκοπό. Και δουλεύουν αυτοί για μας. Έτσι, μπράβο. Είναι αρκετά όρημη δουλειά. Δηλαδή τα σχόλια είναι αρκετά θετικά, η ανταπόκριση του κόσμου αρκετά θετική. Εμείς πέρα από τον πρώτο δίσκο που είναι υποτίθεται classic και δεν συμμαζεύεται, το δεύτερο και ο τρίτο δίσκο ήταν λίγο πιο πρόχειροι. Όχι πιο πρόχειροι. Πιο χύμα, είμαστε σε πιο χύμα φάση τη ζωή μα και βγήκε λίγο πιο speed, πιο έτσι. Εγώ έτσι αισθάνομαι. Δεν είναι χύμα, μια Παναγία δεν είναι χύμα. Ψαχτήκαμε σε διάφορα θεματάκια. Είχαμε και θεματάκια με το συγκρότημα, όχι τόσο πολύ σταθερά μέλη. Τι όχι πολύ σταθερά μέλη, για να αλλάξαμε 400 άτομα. Ναι, πιο ωραία. Λοιπόν, ψαχτήκαμε και σε κάποια άλλα μονοπάτια π.χ. Χωρίς να σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει. Αν τα ακούσετε άλμπουμ, δεν έχουν ξεφύγει από το δικό μας το στυλ. Power Crew είναι και τα τέσσερα. Ναι, απλώς θεωρώ ότι ίσως να θέλανε να βρουν κάτι έτσι να εμπλουτίσουν το όλο ύφος της μπάντας. Το οποίο σαν αποτέλεσμα είχε να πάρουμε το πρώτο, να πάρουμε δεύτερο, να πάρουμε τρίτο άλμπουμ και τελικά όλα αυτά, ό,τι μας είχε μείνει στο κεφάλι, να βγουν στο τέταρτο. Με αυτή την έννοια το λέω, ήταν λίγο πιο χήμα. Δηλαδή ότι ήταν λίγο πιο μεγάλες ταχύτητες σε αυτή τη φάση. Και σε σχέση ειδικά με το τέταρτο, με το Wreck the Eternal Tyranny, που είναι το πιο όριμο ίσως άλμπουμ μας που βγάλαμε τώρα. Ξέραμε και εμείς τι θέλουμε. Εννοείται όμως τώρα ότι από τον πρώτο δίσκο βγήκε το 93-96, πότε βγήκε, το 96 μέχρι τώρα τα στούντιο της Ελλάδας έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ, έτσι. Δηλαδή κάποτε όποιο ηχολήπτη και να έπαιρνες, μπουζουξής ήταν. Τέλος, δεν έβγαινε κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα έχουν εξελιχθεί και τα μηχανήματα, εντάξει, είναι αρκετά καλύτερα. Βγήκε πολύ καλύτερη παραγωγή. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη παραγωγή ο τελευταίος δίσκος, με διαφορά κιόλας. Εντάξει, βοήθησε και ο Στάθης. Πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό λέω. Μάθανε και οι χολίπτες ρε παιδί μου στην Ελλάδα να γράφουν heavy metal. Άμα δεν είχες δυνατότητα να γράψεις έξω, δηλαδή δεν έβγαζες καλό heavy metal τότε.
και τα δύο. Mm. Και αντιπροσωπευτικό τραγούδι το άλμπουμ είναι και είναι και μας άρεσε εμάς σαν τραγούδι πιασαρικό. Μας άρεσε και το θέμα του, έκανε μια σκηνοθεσία εδώ πέρα ο Γιώργος και κάναμε το πρώτο μας ουσιαστικά, επίσημο βίντεο κλιπ το πρώτο μας, έτσι. Και σε όλη τη φάση της ωριμότητας της μπάντας ήρθε και αυτό. Με τα γυρίσματα κανονικά, με όπως πρέπει να γίνει. Έχουν αρχίσει να συνθέτονται κάποιες σκόρπιες ιδέες. Είναι αρκετά νωρίς βέβαια, αλλά γενικώς δεν θα το αφήσουμε να τραβήξει και πάρα πολύ. Υπάρχουν ιδέες από όλους. Σιγά σιγά θα μπουν σε μια σειρά να φτιάξουμε κάτι. Είναι ένα-δύο τραγούδια δηλαδή που είναι σχεδόν έτοιμα. Έχει ο κορμός, ναι. Οπότε δεν θέλουν πολύ, ναι, δουλειά ακόμα. Τα υπόλοιπα εντάξει, θα είναι τελείως σκόρπια. Ναι. Μας έφαγε αρκετό χρόνο και ηχογράψει το καινούργιο του live DVD που θα βγάλουμε. Και κάποια live που βγήκαν στη φόρα, οπότε χρειάστηκαν πρόβες για αυτά. Αλλά εντάξει, δεν το ξανακάνουμε νομίζω. Να ξαναφήσουμε δηλαδή τόσα χρόνια να βγει επόμενος δίσκος. Θα βγει πιο νωρίς. Αρκετά πιο νωρίς. Τι δύο εδώ πέρα θα βοηθήσουν. Αυτοί μας πιέζουν στην ουσία. Ναι. Όταν έχετε νέο αίμα στο συγκρότημα. Δεν έχουμε πάρει πολύ αίμα νέο στο συγκρότημα τα τελευταία. Τα πολλά χρόνια μάλλον. Μερικόλακες. Εδώ πέρα. Όχι, το καλό είναι ότι ο Τάκης με τον Κώστα ήρθαν, δέσανε πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Είμαστε γρήγορα έτοιμοι, ταιριάζουν αρκετά οι απόψεις μας και οι ιδέες μας και οι πλάκες μας, οπότε... Μα και αυτό ήταν ο λόγος που καθυστερήσαμε να βγει και το τελευταίο δίσκο, έτσι. Δηλαδή, από πότε έχουμε έτοιμα τα τραγούδια, το τελευταίο δίσκο, το 9, 8. Όχι 8, το 9 σίγουρα. 9 ήταν όλο σίγουρα, από 8 υπήρχαν τραγούδια, το 2009 ήταν όλο τελειωμένα. Και πάνω που λέμε, άντε πάμε να ξεκινήσουμε να γράφουμε, φεύγει ο τραγουδιστής, μετά έφυγε ο drummer, μέχρι να γράψει ο παλιός ο drummer, να έρθει ο καινούριος να τα μάθει, μετά ο καινούριος τραγουδιστής, ολόκληρη ιστορία. Εντάξει, πάλι καλά δηλαδή. Και τότε. Αν δεν κάνω λάθος, underground ελληνική μπάντα δεν έχει ξαναβγάλει live DVD, αν δεν κάνω λάθος. Έχουν βγάλει νομίζω η Firewind και η Rotty Christ μόνο. Ναι. Live, DVD, όχι album, ναι, έτσι. DVD, live, ναι. Οπότε είναι ένα πείραμα που κάναμε πρώτη φορά εμείς. Δεν πηγαίναμε να βγάλουμε live, πηγαίναμε να παίξουμε, απλά. Ναι, ναι. Πορεία... και στην πορεία μας βγήκε, ας πούμε, και φτιάξαμε ένα με γερανούς, μια παραγωγή με γερανό, με 8 κάμερες, 7 κάμερες. Φτιάξαμε... είναι αυτό που λέγαμε, την κρίση, ας πούμε, ότι βρίσκεις χρόνο και όρεξη να ασχοληθείς με κάτι άλλο και βασικά... απελευθερώνεται το μυαλό σου από την καθημερινότητα και από τις υποχρεώσεις τις γελίες και τις ηλίθιες. Τέλος πάντων, φτιάξαμε ένα σκηνικό, δεν ξέρω αν είχατε έρθει στο live ή έχετε δει κανένα τέτοιο, με τις αλυσίδες, με τα σκηνικά, με τον Τάκη πάνω σε βάθρο να κοπανάει, δεν άφησε τίποτα όρθιο, τον Κωστάκη να ανεβαίνει πάνω στα σίδερα και να χοροπηδάει από κάτω. Εντάξει, και έγινε μια καλή φάση. Πιστεύω ότι θα είναι έτοιμο αρχές του 2014 και αν βγει αυτό που νομίζουμε ότι θα βγει βάσει των δειγμάτων που έχουμε, θα είναι πολύ καλό και θα αρέσει πάρα πολύ. Και θα είναι και special edition, έτσι. Ναι, θα κυκλοφορήσει σε δύο φάσεις. Θα βγει η κλασική η κοπή και θα βγει και μία κοπή συλλεκτική για 100 κομμάτια, μόνο σε 100 κομμάτια, που θα σε ειδικό κουτί με τις αλυσίδες του, με τις αφίσες του, με τις υπογραφές του, με το ένα του μετάλλο του, θα βγει μια πολύ πολύ καλή φάση. Που θα βγει, χρόνια. Ναι, για τα 25 χρόνια της μπάντας τέλος πάντων, που θα βγει μόνο αυστηρά σε 100 αντίτυπα, δηλαδή αυτά, τέλος, αριθμημένα, με όνομα, με τα πάντα. Και ονομαστικά. Έτσι. Πιστεύω θα είναι πολύ καλή φάση. Δεν έχει ξαναγίνει σίγουρα στην Ελλάδα. Σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει. Τώρα τι ανταπόκριση θα έχει από τον κόσμο, θα δούμε. Στην αυλία η πιο κοντινή είναι στις 23 Νοεμβρίου στην Πάτρα, στο Μικρό Πρίγκιπα, μαζί με Σάρισα, Marauder, Mist και Black Soul Horde. Η Mist είναι πατρινή, η Black Soul Horde είναι αθηναίοι τα παιδιά. Υπομονούμε πάρα πολύ να πάμε στην Πάτρα, είναι και καλό το line-up του live. Από ότι... φαίνεται και από το Facebook, ας πούμε, υπάρχει πολύ καλή ανταπόκριση από τον κόσμο.
και ανυπομονούν. Και πέρα από αυτό, επόμενο κανονισμένο live είναι 22 Μαρτίου του 2014, στο Κύταρο πάλι, όπως και πέρσι, πάλι Μάρτι. Η μία μπάντα που έχει βεβαιώσει να παίξει είναι η Ruthless Steel. Αρκετοί πιστεύω ότι γνωρίζουν. Είναι μια νέα μπάντα, πολύ δυνατή. Και είναι και άλλη μια μπάντα που περιμένουν να μας απαντήσει οι πιτσιρικάδες. Επίσης πολύ καλή. Και σύντομα θα ανακοινωθούν περισσότερα. Είναι αυτό το live που κάνουμε ουσιαστικά τα τρία τελευταία χρόνια. Ένα αρκετά καλό, δυνατό live εκεί το γύρω στο Μάρτιο. Καλά οργανωμένο, με τα σκηνικά του, με τις παρουσίες του, με τα πάντα. Turning into a pile of gold. He sees his betrayers turning the ruins of a road.